Σήμερα είμαι χαρούμενος για την επίσκεψή μου στο υπεραστικό κτέλ Ευθειώτιδος. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ήρθα, μιλήσαμε για κάποια θέματα, για τις συγκοινωνίες του τόπου μας. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Αυτό που θέλω είναι να δώσω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο εδώ για τον αγώνα που κάνει μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Και το υπεραστικό κτέλ στάθηκε όρθιο, συνεχίζει. Και αυτό που έμαθα είναι και ευχάριστο, ότι ευχάριστο για τον κόσμο, ότι δεν έχει δώσει καμία αύξηση στα εισιτήρια. Παρόλο που οι εποχές είναι δύσκολες και καταλαβαίνετε όλοι, τα ανταλλακτικά, οι μισθοδοσίες πάνε πάνω. Θα συζητήσουμε τα προβλήματα. Εμείς, αν μας επιλέξει ο κόσμος να είμαστε η νέα Δημοτική Αρχή, θα σταθούμε δίπλα τους και δίπλα σε όλους τους κλάδους συγκοινωνίας, σε όλους τους κλάδους, γιατί τα χρειάζεται όλα αυτά ο τόπος. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα είναι να έρθει ο κόσμος στη Λαμία, να αυξηθεί ο τουρισμός, ο πληθυσμός. Έτσι λύνονται τα προβλήματα, δεν λύνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένας άξιος άνθρωπος, ένας άξιος επιχειρηματίας. Δεν χρειάζεται, τον ξέρουμε όλοι, το τι προσφέρει στον τόπο, το τι έχει προσφέρει και τις δυνατότητες που έχει να προσφέρει. Είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, πρώτον. Δεύτερον, έχει την ομάδα της Λαμίας που μας έκανε υπερήφανους. Δεν είχαμε βγει ποτέ στην Αλφα Εθνική και επί 7 συναπτά έτη παίζουμε στην Αλφα Εθνική. Αυτό για τη Λαμία φάνταζε ακατόρθωτο, γιατί εγώ μεγάλωσα από μικρό παιδί εδώ. Μετά, όπως ξέρετε, έφυγα, πήγα στο στρατό, αποστρατεύτηκα. Έφυγα με τον βαθμό του συνταγματάρχου και ήρθα στο κτέλ να επενδύσω στην πόλη μου. Δηλαδή, έγινα επιχειρηματίας κι εγώ, ένας μικρός επιχειρηματίας, μικρού μεγέθους. Αλλά ήρθα να επενδύσω σε μια εταιρεία που είναι μοχλός ανάπτυξης για όλη τη Φτιώτιδα. Είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ανάπτυξης. Γιατί θέλουμε και την κοινωνική ανάπτυξη. Δεν έχουμε αυξήσει εισιτήρια καθόλου, όπως είπε και ο κύριος Παπαϊωάννου. Παρόλο την κρίση του κορονοϊού, την κρίση την πετρελαϊκή κτλ. Και με το ζόρι τα βγάλαμε, σταθήκαμε, δεν κλείσαμε, σταθήκαμε και τώρα μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα ισοζύγιο. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάμε μπροστά, διότι καταβάλουμε όλοι μαζί προσπάθεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο.